Γεια yes, σα, παιδιά! Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι Ξσ... η Ζωή Πρέκη στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, comment. Ε, να μα στέλνετε φωτογραφίε σα, πώ θα περνάτε, τι διακοπέ σα, τι κάνετε, πού είστε με ρούχα. Παρακαλώ πολύ, να φοράτε ρούχα. Ε, κάντε, μας, ε, κάντε interaction μαζί μα. Πείτε μα αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο στο τέλο. Κάντε μα ένα subscribe, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να φτάσουμε τι 200.000. Ε, στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν. Έχω την τιμή να έχω καλεσμένο έναν πάρα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Έναν άνθρωπο πολύ ταλαντούχο, πολύ έξυπνο, πολύ χαμογελαστό. Hey, γεια σα. Τον Άγγελο Βέντρο! <laughs> 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 γεια σα, όλα Το παιδί Χερόκρος. του Δεού! Το παιδί του Θεού εκλείδωσε στο έξω όμω. Εκλείδωσε στο έξω mm. γιατί εδώ πέρα κάνει φασαρίαν. Κατσαρίζει. Κατσαρίζει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα τον Άγγελο, τον Κυπραίο δάσκαλο χορού, αλλά όχι μόνο δάσκαλο χορού, είναι χορευτή. Ε, θέλω να μα πει Άγγελε για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει. Ποιο είσαι, με λίγα λόγια. Μην μα πει ολόκληρη παράγραφο, oh, Όχι, όχι, παιδιά. Πρώτα σου θα πω. Είμαι ο Άγγελος, είμαι δάσκαλος χορού, ε, τον ελευθερό μου χρόνο χορεύω και ασχολούμαι με το YouTube και το digital marketing. Έλα λίγο, είναι mm. κάτι που δεν κάνεις. Ε, όχι. <laughs> <laughs> Γενικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις ένα πράγμα. Κάνω πολλά επειδή με γεμίζουν πολλά πράγματα. Μάλιστα, Αυτό. ποιος σε γεμίζει πιο πολύ από όλα αυτά. Να διδάσκω χορό. Να διδάσκει χορό ναι. Σου αρέσει να διδάσκεις βασικά Έχω από 16 χρονών διδάσκω τώρα χορό ναι. ε, Είμαι 29 Τώρα που βλέπετε το βίντεο είμαι 29 Αγάπη ε, Τώρα είμαι 28 αλλά είχα γίνει 29 ναι. α, Στα γενέθλια σου ανεβαίνει αυτό Α ναι γράψτε μου να ζήσω από κάτω ξέρετε. Παιδιά όχι από κάτω στείλτε στο instagram χρόνια πολλά Από το α, κρίμα α, ευχαριστώ. Αγάπη μου χρόνια ε, πολλά ευχαριστώ. Τα καλύτερα γενέθλια ζωή ήταν αυτά ευχαριστώ. Κρίμα που θα λείπω α. Anyway. Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, εγώ είμαι στο Λονδίνο. Εγώ, φαγκράτη. Σαντ. Έχουμε backstage και τη Σόφη. Ε, Άγγελε, θέλω να μου πεις, καταρχάς, είσαι χορευτής. Mm -hmm. Εσύ, εκτός από δάσκαλος, φτιάχνεις και δικές σου χορογραφίες δεν ξεκίνησε σαν δασκαλο Μα Mm-hmm. θέλω να πει λίγο τη φάση με το χορό. Okay. πώς ξεκίνησες ξεκίνησε, Πού διδάσκει, Γιατί τελικά διδάσκει. Αλλά δεν διδάσκει. Έχω κολλήσει λίγο. Δεν διδάσκει μόνο. Κάνει και χορογραφίε. Λοιπόν, θα τα πω, αλλά... Και Μένα... χορεύει και σε βιντεοκλιπ Κάνω και αυτά. Λοιπόν, εγώ 16 χρονών ήταν τη μόδα στην Κύπρο, το hip hop και τα λοιπά. ξεκινήσα, με βάλαν οι γονεί μου, επειδή ήμουν όλη μέρα σπίτι με του υπολογιστέ. Μόλι έγινε τη μόδα και είπα εγώ, Ε, μαμά, είναι ωραίο. μέγραψε με έγραψε χώρο. Αμέσω. Μπα και κάνω κάτι. Ήμουν ένα παιδί που ήμουν συνέχεια σπίτι, είχα παχυσαρκία και οι γονεί μου ψάχναν κάτι να με. να κινηθώ λίγο. Ξεκίνησα το χώρο λοιπόν, ξεκινήσαμε break dance, ξέρετε τα κολοτούμπε, κεφάλια και τα λοιπά. Κάνεις ακόμα break dance. Όχι μόνο. Εντάξει, γύρω. Γέρασα για τον break dance. Okay. Ε, ήμουνα δύο χρόνια, μετά έφυγε από τη μόδα το hip hop, οι φίλοι μου όλοι σταματήσαν από τη σχολή. Hey, και εγώ λέω παιδιά, εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, μου αρέσει. Ήταν Ήταν ε, 6-7 χρόνια και μετά ξεκίνησα, ε, Πρώτη φορά έλειπε ο δάσκαλος μου και του λέω μπορώ να κάνω εγώ τη χορογραφία. Επειδή έβλεπα ρε παιδί μου, εγώ είχα ένα άλλο στυλ, ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Αυτά που έβλεπα τότε στο YouTube που βλέπαμε εμεί που ήταν ε, χορευτικά. Έτσι δίδαξα για πρώτη φορά και όταν μπήκα μέσα στο στούντιο, παιδιά το λέω και μου σηκωνίζει τρίχα. Ήξερα ότι πρέπει να κάνω αυτό. Μόλι μπήκα στο στούντιο και λέω τώρα θα σα δείξω τη χορογραφία μου, ήξερα ότι είμαι γεννημένο για αυτό το πράγμα. Ε, Όπω ήξερα εγώ ότι δεν είμαι γεννημένη για αυτό, όταν μα έκανε το πρώτο μάθημα. <laughs> <laughs> ε, <laughs> παρένθεση. <laughs> ε, Παρένθεση <laughs> εδώ, ο Άγγελο ήταν ο δάσκαλο χορού μα που όσοι έχετε δει στα stories που πηγαίναμε τη Σοφία και το Ζούπι και κάναμε <laughs> χορό. Που ήσασταν πάρα πολύ καλοί. <laughs> <laughs> Καλά, εντάξει. Είναι <laughs> ό,τι πιο αστείο έχω ακούσει. <laughs> Όχι. <laughs> Ωραία. Όταν ε, θα ξαναξεκινησουμε θα... <laughs> ίσω είναι καλύτερα τα πράγματα. Okay. Ωραία, οπότε μπήκε τέλο πάντων και λε: Είμαι γεννημένο γι' αυτό. Mm -hmm. Καταρχά, έχω τρομερή απορία. Το πώ βγάζει τι χορογραφίε σου, Το να βγάλει τι χορογραφίε είναι μια διαδικασία εσωτερική. Προσπαθεί να πάρει το τραγούδι και να το μεταφράσει το αίσθημα του τραγουδιού. Τα λόγια του τραγουδιού σε κίνηση. Πώ θα ήταν το τραγούδι αν ήταν σώμα, Αυτό είναι στο είδο χορού που κάνει εσύ. Όλες οι χορογραφίε έτσι βγαίνουν για όλο το είδο για όλα τα είδη του χορού. Αν είναι να έχει το τραγούδι, το χορό. Γενικά η χορογραφία τι σημαίνει. Βγάζω στο σώμα μου σε κινησιολογία το τραγούδι που ακούω. Και αυτό είναι η χορογραφία. Είναι, είσαι τρομακτικά καλό χορευτή. Άντε, ευχαριστώ. Α, δηλαδή, βλέπω αυτά που κάνει και λέω. Ποτέ <laughs> ε, Τι, τι είδο δηλαδή μουσική. Τι είδο μουσική χορεύει. Ε, εγώ χορεύω hip hop. Δηλαδή, με ένα street dancer. Απλά με το background που έχω, δεν έχω μαθεί hip hop στου δρόμου. Είμαι studio street dancer. Οκ, okay. άρα είσαι studio dancer. Γι' <laughs> αυτό και οι κινήσει μου θα τι ότι είναι λίγο πιο polish, λίγο πιο. Αυτό είναι ο λόγο. Και κάνω commercial hip hop. Οκ, okay, commercial hip hop. Ε, εσύ τελείωσε σχολή. Mm. Πότε τελείωσε, Τελείωσα σχολείο. Τη σχολή. Χορού. Α, λοιπόν. Εγώ δεν έχω σπουδάσει χορό, ζωή μου. Plot twist. Τι εννοεί. Λοιπόν, άκουτα τώρα. Εγώ πήγα οικονομικά. Μόλι 18 χρονών μπήκα στρατό, δύο χρόνια στην Κύπρο. Μετά πήγα οικονομικά και σπούδασα. Δίδασκα, δίδασκα, δίδασκα. Γενικά. Πώ δίδασκε χορό χωρί να έχει. Το hip hop δεν. Ε, δεν σπουδάζεται. Είναι ένα χορό εξελισσόμενο μέσα από πάρτι. Δεν έχει μια. υπάρχει ένα σύλλαμπο, μια ύλη που έχει να ακολουθήσει, αλλά το στυλ και οι, οι γνώσει που έχει να πάρει δεν τα ποτέ. Και έτσι έγινε με μένα. Έκανα τι γνώσει μου και όταν νιώσα έτοιμο ότι ήξερα τον εαυτό μου στο στυλ, πήγαινα σε δασκάλου φτασμένου και του είπα: Θέλω να διδάσκω χορό. Και μα, μαθαίνανε λίγο τεχνική, λίγο. Και έτσι δημιούργησα τον δάσκαλο χορού, τον άγγελο δάσκαλο χορού και ξύνανε τη διδάσκα. Είναι κερδοφόρο. Ε, στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, γιατί υπάρχουν χορευτέ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι και γενικά. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δεν είναι πληρωμένο και όταν δεν πληρώνεται το πάνω, πέφτει, πέφτει δεν πληρώνονται οι χορευτές, δεν πληρώνονται οι δασκάλοι, δεν πληρώνονται οι χορογράφοι και πέφτει όλο. Γι' αυτό πρέπει όσοι κάνουν κάτι καλλιτεχνικό να επενδύουν σε αυτό και να ξέρουν την τιμή τους. Ναι, so. αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί να φανταστώ δεν υπάρχει κάποιο, κάποια βάση ας πούμε, που λες ότι ένας χορευτής παίρνει τόσα. Όχι. Πρέπει ο καθένα να βγάζει τη δική του τιμή. Ακριβώ. Και πιο συγκεκριμένα στου χορογράφου, έτσι. Επειδή είναι το, το brand σου, η γνώση σου πάνω στο αντικείμενο. Πότε κατάλαβε yeah. ότι θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χορό. Αν θε να πιστέψει, δεν πίστεψα ποτέ ότι θα ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χορό. Ακόμα, το, ακόμα δεν πίστευα ότι ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χορό. Έχι... Επειδή είναι η αγάπη μου και δεν θέλω να πω ότι α, δουλεύω είμαι χορευτή. Όχι. Είμαι δάσκαλο χορού. Επαγγελματικά ασχολήθηκα με το digital marketing. Αλλά με το χορό. Από 16 χρονών πληρώνομαι και διδάσκω. Δηλαδή χορεύω από το. Ναι, so, ναι, δεν ήθελα. Το... Αλλά... Δεν, ναι. δεν ήθελα ποτέ. Okay, τώρα πρέπει να γίνω επαγγελματία χορευτή και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ήρθε σιγά σιγά με το χρόνο και το έκανα δικό μου. Η... Έγινε κομμάτι του εαυτού μου, α πούμε. Όταν είπε στην οικογένειά σου ότι θε να ασχοληθεί με το χορό, πώ αντέδρασαν. Ε, πάρα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί. Έχοντα Κύπριου γονεί, ο χορό δεν είναι επάγγελμα. Ο χορό δεν υπάρχει στο χάρτη. Ο χορό είναι κάτι να περνά την ώρα σου. Και αν τα σταμάτα χορό, πώ ακόμα χορεύει. Βέβαια μέχρι πρόσφατα οι γονεί μου, μου λέγανε Αγγέλα, ακόμα κάνει χορό. Ενώ είναι όλη μου ζωή. Ναι. <laughs> ενώ έχει πάει η Αμερική. Mm -hmm. Στην Ελλάδα έχει βγάλει πόσε χορογραφίε. Ναι. Έχει δουλέψει με πόσου. Αλλά δυστυχώ δεν αναγνωρίζεται ακόμα σαν επάγγελμα. Αυτό το είχα δει πάρα πολύ. Εντόνα στην Αμερική. Στην Αμερική, πώ λέμε σε κάποιον, είσαι γιατρό. Α, είναι γιατρό. Mm. Πήγαινα για καφέ, μιλάγα με κάποιον άσχετο. Είμαι δασκάλο χορού. Μmm, dancer, μπράβο. Και νιώθα σαν να είμαι γιατρό. Ναι, Εδώ ναι, δεν ναι. το νιώθω. Νιώθω ότι είναι ένα επάγγελμα υποβαθμισμένο. Στην Αμερική, πώ ε, αποφάσει και πήγε. Ε, εγώ όταν διδάσκα στην Αγγλία. Κάτσε, περίμενε, έχουμε και άλλα δύο. Ε, Αγγλία, πούμε. Στην Αγγλία, πώ πήγε. Αγγλία σπούδασα οικονομικά. Α, λίγο. Mm. Όταν σπούδασα στην Αγγλία, λοιπόν. Λοιπόν, σπούδασα Αγγλία οικονομικά, κάθε Σαββατοκύριακο κατέβαινα Λονδίνο και δίδασκα. Mm. Mm. Yeah, yeah. Πού τι βρήκε στις άκρε σου. Ε, Α πω κάτι, όταν ξέρει τι πρέπει να κάνει, πα εκεί, έχει τόση αυτοπεποίθηση και του λε. Θέλω να διδάσκω. Το ίδιο έκανα και στην Αθήνα. Ήρθα, ζω. Θέλω να διδάσκω. Χωρί να με ξέρει κανεί. Αν πιστεύει και το κάνει καλά, μαζεύει κόσμο. Πόρτα-πόρτα. Οκ. Πόρτα. Mm -hmm. okay. ε, ήρθε ένα δάσκαλο ο Σόνε Βαρίστο, που έχει τη μεγαλύτερη σχολή χορού στην Αμερική. Και με είδε και του είπα: Θέλω να γίνω δάσκαλο χορού και, θέλ... και το όνειρό μου είναι να διδάξω μία μέρα στη σχολή σου. Και το είπα μία μέρα. Και μετά είχα πάει σε ένα σεμινάριο που ήταν πάλι εκείνο και μου έκανε πρόταση scouting, λέγεται. Να πάω στην Αμερική και να γίνω μέλο αυτή τη οικογένεια του Movement Lifestyle. Και είχα μπει σε ένα σπίτι παιδιά με 8 άτομα, τα οποία ήμασταν όλα scouted και δουλεύαμε για τη σχολή ω αποτέλεσμα, ω Δηλαδή, δουλεύαμε για τη σχολή και για αντάλλαγμα παίρναμε μαθήματα και ιδιαίτερα από τη σχολή. Πόσο τέλειο! Ναι. Από και... τον ίδιο τον. Ε... Από όλου του δασκάλους της σχολής okay. και τον ίδιο. Που είναι τεράστια σχολή αυτή η ναι. μετασκευή. Να και στο τέλος πήρα το συμβόλαιο και δίδαξα. Δίδαξε σχολή ναι. του. Έκλεγα από την αρχή, που πήγα στο στούντιο μέχρι να τελειώσω. Ήμουν. Ήμουν... Είσαι <laughs> το παράδειγμα του ακολούθατο όνειρό σου και πάλι ψέτο, α πούμε. Mm -hmm. Ωραία, και πήγε Αμερική. Στην Αμερική μου έχει πει ότι έχει δουλέψει. Με μεγάλα ονόματα. Με πολύ μεγάλα ονόματα αμερικάνικα. Όντα μέσα σε αυτή τη σχολή χορού, είναι ένα company, ρε παιδί μου, είναι μια εταιρεία. Οπότε όλοι οι τραγουδιστέ περνούσαν από εμά. Όλοι οι τραγουδιστέ είναι γνωστοί pop. Ναι, δηλα... γνωστοί μέσα στο pop industry και μία από αυτέ ήταν η Lady Gaga, που είμαι πάρα πολύ τυχερό, που θέλει να το πω. Ναι, την γνωρίσει. Ναι. Τη <laughs> Επειδή εγώ ήμουν το παιδί που έλεγα, έρχεται ο μάνατζερ τη, έχετε νοικιάσει μια αίθουσα. Ήμουν στη ρεσεψιόν. Ποια είναι αυτή η αίθουσα, και μετά βλέπω μια κοπέλα πάει του κουτού, και λέω, Είναι η κάκα, είναι η κάκα. Και μετά ξεκίνησα ω, επειδή ήταν ο δάσκαλο μου υπεύθυνο για τι χορογραφίε, βοηθούσα τον δάσκαλο μου. Στο αποτέλεσμα, ήμουν στο cast εκείνο τον καιρό. Μια εμπειρία που δεν θα την άλλαζα με τίποτα, και ήταν η εμπειρία που μου έδωσε να καταλάβω ακόμα περισσότερο ότι δεν είμαι. Γεννημένο να χορεύω, είμαι γεννημένο να διδάσκω. Γιατί όμω, αφού είσαι πάρα πολύ καλό χορευτή. Mm. In... Εσύ ουσιαστικά τι έκανε εκεί. βγάζεις Δίδεσ... χορογραφίες. χορογραφίε. Μου έδειχνε τα... ο δάσκαλο τι χορογραφίε που έχει βγάλει και έπαιρνα τα παιδιά σε τμήματα και του έλεγα. Του επαγγελματίε χορευτέ, να δείξουμε αυτό το οχτάρι που μα έδειξε ο δάσκαλο. ή όταν έλειπε ο χορογράφο, εγώ σημείωνα ή τραβάγα βίντεο. Οκ, okay, άρα μάθαινε τι χορογραφίε για να τι διδάξει mm -hmm. στου χορευτέ, θα βρει το mm -hmm. mm -hmm. Έτσι γίνεται γενικά με τα μεγάλα ονόματα, όταν βλέπουμε έναν χορογράφο. Ε, πάντα υπάρχουν παιδάκια από κάτω που τρέχουμε. Ήμασταν πέντε σαν εμένα. Δεν ήμουν μόνο μου. Ήταν ε, πολύ απαιτητική δουλειά. Είχε δυσκολίε. Ε, πάρα πολλέ. Επειδή υπάρχουν. Ρε παιδί μου, δεν, έχεις, δεν έχουμε συνηθίσει αυτού του ρυθμού που είναι οι Αμερικάνοι. Υπάρχει διαφορά από τα παιδιά που μαθαίνουν χορό στην Ελλάδα, στην Κύπρο, που πηγαίνουν και η χορό μια φορά τη βδομάδα, και παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Είναι homeschool και χορεύουν όλη μέρα. Δηλαδή, οι γονεί του επιλέγουν για αυτού να είναι χορευτέ. Να σε ρωτήσω κάτι και mm -hmm. πώ μπόρεσε εσύ και. αντιμετώπισε, ήρθε. Κατάλαβες. Γιατί τώρα να πάω εγώ απέναντι σε έναν Αμερικάνο YouTuber, mm -hmm. α πούμε, που μπορεί να έχει μια παραγωγή από πίσω του Α, είναι τελείω διαφορετικό. Είναι άνηση mm -hmm. η. Πίστεψα η στον εαυτό μου. Πήγα, ήμουνα. Ένα... Έκανα αυτό αγαπούσα δεν είχα τίποτα άλλο να σκεφτούμε, μόνο το χορό. Και το χρωστούσα του χορού. Το χρωστού... Πάντα έκανα το χορό στην άκρη. Δηλαδή, σπουδάζα οικονομικά και χόρευα. Ήμουνα σχολείο στην Κύπρο και χόρευα. Ήμουνα στρατό και χόρευα. Και εκείνο το χρόνο, ήμουνα δύο χρόνια στην Αμερική, δυόμιση, εκείνα τα χρόνια είπα το χρωστάω του χορού. Και βάλα τον εαυτό μου μπροστά, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Και δυστυχώ δεν σκεφτόμουν ούτε την υγεία μου και τον καιρό, γιατί είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ξέρεις, όλο το φόρτο της εργασίας αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα. Αλλά σταθήκα στα πόδια μου και έκανα αυτό. Έκανα τον πραγματικό ήταν θα το πω. Είχε πιάσει ποτέ στον εαυτό σου να προσπαθεί να συγκριθεί με του άλλου χορευτές. Είναι φυσικό. Ο κάθε χορευτής βλέπει τον άλλο και λέει: Φορή, γιατί είναι τόσο καλό. Ειδικά εγώ όταν έβλεπα αυτά τα θηρία. Εντάξει, δεν συγκρίνομαι. Με Αυτό προσπαθώ να πω. Mm -hmm. ότι... Εκεί είναι για να μου λε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ χόρευαν και κάνανε mm. σχολείο στο σπίτι και όλα αυτά. Mm. Δεν συγκρίνεσαι με αυτού. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπο έχει. Για να πήγε εκεί σημαίνει ότι μια χαρά μπορεί να συγκριθεί. Δηλαδή ε, <laughs> ότι έχεις ε, είναι, ταλέντο. Η, είναι η, είναι η, η... διδασκαλία μου είναι το, Που είναι το δυνατό μου και η μεταδοτικότητα. Αυτό δεν μπορεί να σου το αντεγράψει κανεί. Δηλαδή είναι κάτι που το έχει μέσα Ήσχύει σου. Αυτό. Και δεν μπορεί να το πάρει κάποιο. Δεν πάει να είναι ο καλύτερο στον κόσμο. Έμεινε Αμερική. ένιωθα ε, πολύ μακριά από του γονεί μου και δεν ήμουν καλά. Ε, όταν είχα έρθει στο πίσω και με είδαν οι φίλοι μου, μου λένε: αν ποιο είσαι. Είχα. Είχα, είχα δυνατήσει πάρα πολύ καταρχά και είχα χάσει τον εαυτό μου παρόλο που χόρευα. Δεν μπορούσα να το κάνω για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Αυτό το lifestyle που είχα κάνει στην Αμερική, καταρχά, με ξέρετε, είμαι ένα άνθρωπο πάρα πολύ κοινωνικό. Δεν είχα φίλου. Εγώ, που κάθομαι στο καφέ και πάω και μιλάω με όλου, δεν είχα φίλου. Αυτό είναι ένδειξη ότι δεν ήμουν καλά. Και όταν είχα έρθει στην Ελλάδα, ήρθα ρε παιδί μου να δω του γονεί μου. Ο παπά μου δούλευε στην Ελλάδα, η μαμά μου ήταν στην Κύπρο. Και τυχαία με πήρε ο Φωκάς Βαγγέληνος τηλέφωνο Τυχαία Τυχαία με πήρε τηλέφωνο τόσο Και έκανα <laughs> τα... <laughs> 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 τα βραβεία το ΜΑΤ ε, Σαν χορευτής Ήταν τα πρώτα μου βραβεία το 2016 ε, Και λέω, α τι ωραία που είναι εδώ <laughs> Γενικά είχα παρατηρήσει ότι ό,τι έκανα ρε παιδί μου στην Αμερική Δεν είχε, δεν είχε αντίκτυπο στην Κύπρο Ή στην Ελλάδα, δεν το ξέρε κανείς και ήθελα να γίνω πρώτο πρώτος του χωριού πριν γίνω πρώτο πρώτος παγκόσμια. Αγάπη ναι. μου. Άρα έχεις χορογραφήσει όμως και τα μαντ. Δεν έχει mm -hmm. πάει μόνο σαν χορευτής. Βέβαια. Yeah. Το 2016 16 είχα πάει χορευτής. 17 χορευτής. 18-19 τα χορογράφησα. Αυτό και είναι 20 σο... χόρευα. Αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Δηλαδή, η καριέρα σου πήγε κατευθείαν. Όξα το Θεώ. Κάνει κατευθείαν, μπαμ. Ήμουν πάρα πολύ τυχερό. Ήμουν πάρα πολύ τυχερό γιατί ε, βρέθηκαν σωστοί άνθρωποι στον δρόμο μου τη σωστή στιγμή. Είναι όλα timing. Και γενικά όλοι μου λένε, Άγγελε, πότε προλαβα και τα κάνες όλα αυτά. Και είσαι τόσο. Μα πραγματικά. Το ένα έπεφτε μετά, το άλλο κουτί, 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 κουτί. Στον χώρο αυτό υπάρχει η... μαυρίλα. Πάρα πολύ. Έχεις νιώσει δηλαδή ότι mm -hmm. προσπαθούν να σε εκμεταλλευτούν ή ο ανταγωνισμό αν είναι υψηλό. Ε, έχω. Με έχουν εκμεταλλευτεί πάρα πολλές φορές γιατί είμαι ένα παιδί που δεν μπορεί να πει όχι. Και είμαι και πάρα πολύ ευαίσθητο σαν άτομο. Σω so δεν μπορώ να μην τα κάνω όλα όπως πρέπει. Και λέω σε όλα ναι. Έχω, είχα και το. Είχα σε σημείο, θυμάμαι μετά το X Factor, τον τελικό, είχα τρακάρει με το αμάξι. Επειδή είχα εξαντληθεί και λοιπόν θύμισα σαν οδηγούσα και τρακάρα. Μα είπε και το X Factor το μεταξύ. Πώ του λε, εσύ κάνει. <laughs> Δεν θα μου <μας> πει λίγα. <laughs> ναι, έχω κάνει. Είπα ότι τρακάρε το μεταξύ και εγώ το πήδηξα και με εντυπωσίασε. Εντάξει, τα, θα μείνουμε στο χώρο στα αφεντικά. Ναι. Σοβαρό ατύχημα. Ναι. Είχα λοιπόν θυμίσει, τράκαρα με 160 χιλιόμετρα ξύπνησα μετά από δυο μέρες στο νοσοκομείο είχα χτυπήσει ο κεφάλι έβγαλα το... εξιά μαξιά total lost στο mm, mm, έχω ποτέ ναι όχι ήταν ένα σοβαρό ατύχημα το οποίο με βάλε και ξύπνησα και είπα οκ, okay. Άγγελε κάνεις πάρα πολλά πράγματα κάνεις τα πάντα για όλους τίποτα για τον εαυτό σου και μάζεψα τα κομμάτια μου ναι, κυριολεκτικά. Είχα πάθει αμνησία για δύο εβδομάδε ήμουνα. Αλλά εντάξει, δεν έπαθα τίποτα. Θυμάμαι όταν ήρθε ο γιατρό, είχα δει η μάμα μου, τη λέω. Ξέρω ότι σε ξέρω, απλά δεν θυμάμαι πια. Είχα χτυπήσει το κεφάλι μου. Και μετά ήρθε ο γιατρό και του λέω: Γιατρέ, μπορώ να χορέψω. Τίποτα άλλο. Ωραία. Και τι άλλε δουλειέ έχει κάνει, Γιατί μου πέτεξε πριν το τρακάρισμα το X-Factor, μου είπε τα MAD, ξέρω ότι έχει χορογραφεί πάρα πολλά βιντοκlip. Ναι, Αμέτρητα. Έχω... Έχει δουλέψει με μεγάλου καλλιτέχνε. Mm -hmm. Έχω κάνει, ήμουν χορογράφο του Just a Two of Us για ένα χρόνο, του τηλεοπτικού. Ε, X Factor. Βραβεία Μάτα, Meet Motion. Ε, Τηλεοπτικά πάρα πολλά. Και ναι, και βίντεο Clips. Από όλα αυτά, εσύ πιο προτιμά δουλειά, ποιο λε ότι είναι, ρε παιδί μου. Μου αρέσει όταν έχω να διδάξω του τραγουδιστέ okay. για να βγούμε πάνω στη σκηνή. Οκ. Okay. Και συγκεκριμένα μου αρέσει όταν έχω ε, τραγουδιστέ που είναι. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να δουλέψω με τραγουδιστέ που είναι. Προτιμώ να πάρω παιδάκια που τώρα ξεκινάνε, να τα πάρω από την αρχή και, και να, να, να το πάρουμε μάθεις. μαζί. Ναι, τρελαίνομαι. Οκ. Okay. Δηλαδή, άμα σου ήρθε, ξέρω εγώ, κάποιο που είναι. Mm, πολύ. Artist development όλο αυτό την υπηρεσία μου. Παίρνει την υπηρεσία μου. Παίρνει 150 ευρώ το δεκάλεπτο. Είναι όταν παίρνει σαν καλλιτέχνη και το βρίσκει στο artist την τέχνη. Το έχει κάνει αυτό σε κάποιον. Μπορεί να μα πει. Είναι, πολύ μικροί τραγουδιστέ που πριν πάνε στο X Factor. Οκ, Δεν είναι α πούμε μπικονόματα, αλλά έχω δουλέψει π.χ. με την Τζόζεφιν πριν βγει. Ναι. Ε, τώρα, α πούμε, δουλεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μαρσό. Μαρσό είναι καινούρια καλλιτέχνη και ξέρω ότι ήταν και εδώ και ήμουν εγώ εκεί. <laughs> 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 και η Μαρσό είναι. She's upcoming. <laughs> <laughs> και τώρα δουλεύω μαζί τη. Της... Χορογραφικά. Το μαρσουδάκι. Εντάξει, mm -hmm. αλλά χορεύει και με άλλου, ρε παιδί μου. Ναι, έχω χορέψει. Νομίζω. Έχω κάνει μπουζούκια, έχω χορέψει με πάρα πολλού τραγουδιστέ και στα βραβεία και σε βιντεοκλείπ mm -hmm. και σε συναυλίε. Σου έχουν κλέψει ποτέ κάποια φιγούρα ή κάποια χορευτική κίνηση. <laughs> Ξέρω γιατί με ρωτά. Γενικά αν τη γράφουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ε, το πιο πρόσφατο που είναι για αυτό που ρωτάει, είχα κάνει μια χορογραφιά τη Cat το need to know. Και έκανα κάτι, παιδιά, μια τσβούρα πάνω στο γόνατο που είναι δύσκολη. Και μια μέρα, έχω 100 μηνύματα στο TikTok. Και λέω, τι γίνεται, ρε. Και μου στέλνουν αυτό το spin τη Doja cat πάνω στο γόνατο. Καλά, αποκλείεται να μου το έχει αντιγράψει, αλλά η αλήθεια είναι το timing και η κίνηση και όλα είναι ότι το ίδιο. ότι έκανε εσύ την κίνηση ναι. στο TikTok και μετά από λίγο καιρό είδε να την κάνει η ίδια ναι, σελά. το έκανα της. Οκτώβρη. Και Μάρτιο ανέβηκε το βίντεο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι στο αντέγραψα, αλλά. Πολύ τυχαίο είναι αυτό. Ντότζαν, αν βλέπει αυτό το κρίμα, ξέρει. Στείλε μου μήνυμα να σου φτιάξει το σχολογραφείο, Ντότζαν, βλέπει αυτό το κρίμα, στείλε σε μένα μήνυμα. Τον Άγγελο, άστο να το δει κουρτίν. Μάλιστα, γενικότερα στην Ελλάδα έχει τύχει ποτέ να σου κλέψουν φιγούρα. Όχι. Ενώ βλέπω πάρα πολλέ φορέ. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει Αχ, πώ είναι αυτή η λέξη. Παρθενογέννηση. Τι είναι? Παρθενογέννηση. Δεν <laughs> μπορεί <laughs> να <laughs> είναι χειβραίο, δεν ξέρω, ελληνικά. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση, ειδικά στο hip hop, που είναι τα foundations και απλά τα αλλάζει. Θα δει πολλέ φορέ μερικά πράγματα να μοιάζουν. Άγγελε αντιγράφουν. Α, άγγελε. Δεν μπορεί να αντιγράψει τον άνθρωπο τη και να σα αντιγράψει. Ναι. Ποια είναι η διαδικασία να βγάλει μια χορογραφία. Έχει κάτι εξ αρχή στο μυαλό σου, δηλαδή mm -hmm. ακούζε ένα τραγούδι και λε. Ναι θέλω ας πούμε να βγει έτσι ή σου βγαίνει στην πορεία Ακούς το τραγούδι πρώτα και το φαντάζεσαι λίγο στο μυαλό σου Σκέφτεσαι ξέρεις πως είναι τα στίγμα είναι ένα και κάνει τα χορογραφίες Κοιμάσαι το σκέφτεσαι ξυπνάς και λες οκ okay, το βάλουμε σε κίνηση Εγώ τι κάνω τα γράφω όλα σε βίντεο και κάνω freestyle λίγο πάνω στο τραγούδι Και μετά λέω Μμ, μικρός, το καλό αυτό ο μικρό, το έκανε καλό Και κρατάω αυτό 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 και τα βάζω μαζί αλλά έχει πάρα πολύ personal thinking, προσωπική σκέψη. Πόσο μπορεί να σου πάρει να χορογραφήσει ένα τραγούδι, Από 10 λεπτά μέχρι ε, 4 μέρε. Εξαρτάται. Μου έχει τύχει να χορογραφήσει το τραγούδι που να είναι απέσιο. Και να πω, 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 τι είναι. Η χορογραφία σου ή το τραγούδι. Το τραγούδι. Όταν είναι το τραγούδι απέσιο, συμβαίνει έτσι. Σου δίνουν και σου λένε αυτό δεν, είναι. Μα ναι, και δεν είναι, είναι αρέσει. να Δεν όλα. ακούγεται ακούσα άλλο τραγούδι που μοιάζει ο ρυθμός, το χορογραφάς, γουστάρεις και μα το, το πασάρεις στο Άγιο. Σου έχει τύχει ποτέ απρόπτο πάνω σε performance. Ναι, Λέγε. πολλές φορές. Και πώς θα αντιμετώπισε. Λοιπόν, τα μόσχιον, ανοίξανε οι φωτιές και μου κάνει κάνει βλαφαρίδες πάνω στη σκηνή. λοιπόν, έχω κι άλλα. Σκέψτε χωρίς Όχι. <laughs> και, όχι, και είσαι εκεί που στη είσαι σκηνή που είσαι, και το δίνει ναι. όλο. Και είσαι, α, πα, ανοίγει φωτιά, και δεν μπορεί να βγει από το ρόλο. Και, λοιπόν, ένα, δύο, Έχω ωραία τέτοια. Διονύσει Χινάς, Είμαστε στα Mad Walk πάνω στη σκηνή και έπρεπε να κατέβει να ανοίξει το, την πόρτα τη μια παρουσιάστρια. Και είναι μέσα πάνω στη σκηνή και είναι playback και γυρνάει και μου λέει λουμπάγκο. Ελέω τι. Και κατεβαίνω εγώ κάτω μέσα στα μοντέλα. Και πάλι ανοίγω την πόρτα. Αυτή μου έτσι. Σαν γράφαμε έτσι. Βανδύ. Ναι. Δηλαδή έχω πάθει χίλια δυο. Ποιο Ο σκηνά. Ναι, ο σκηνά. σκηνά. Και δεν μπορούσα να κατέβει από τη σκηνή. Βανδί. ανεβαίνουμε στο αναβατόριο. Είμαστε με κάτι καπελαρίες τόσες. Και μένει εδώ. Και μόνο το μέτωπο, μόνο το καπέλο. Και πρέπει να χορέψουμε. Τι είναι, μένει εδώ. Ανεβαίνει το αναβατόριο παπ και μένει. Δεν έχει βγει. Και φαίνεται μόνο αυτό. Άβολο. Η βανδία έμεινε έτσι. Όλοι μα, ήμασταν πάνω έτσι. Τι κάνατε. Περιμέναμε λίγο, περιμέναμε, περιμέναμε και τελείωσε το τραγούδι και βγήκαμε. Δεν κάναμε χορογραφία. Αλλά ήταν τέλειο. Έκανα, θυμάμαι, έκανα για να δουλέψει λίγο. Ήταν σαν αλλά είχε κολλήσει. Έχω πάθει χιλιάδε τέτοια. Το καλύτερο είναι το λουμπάγκο Ναι γυρνάει μου λέει Λουμπάγκο Και εγώ ξέρω δεν ξέρω και πολύ καλά ελληνικά Με αυτό μου κάνει τι θα τι είναι το λουμπάγκο Και λέω έμεινε οκ Και κατεβαίνω κάτω Καλά δείτε το βίντεο του μου Και έχω την πιο αβολή φάτσα Ανοίγω έτσι Θα σα το βρω Τι σε πνέει γενικότερα στο να κάνει μια χορογραφία Το τραγούδι κυριότερα Ο καλλιτέχνης Γι' αυτό προτιμώ και οι καλλιτέχνε που έχουν ένα story. Δεν μου κάνω flat χορογραφή ποτέ. Ε, το, ο ρυθμό, πάρα πολύ. Και με εμπνέει η ζωή μου. Δηλαδή, πράγματα που περνάω εγώ ή μπορεί να περνάει ένα. Φι... Όταν εγώ νιώθω κενό και δεν έχω να αντελήσω από μένα το κάνω χορογραφία. Μπορεί να, να μιλήσω στο τηλέφωνο, να μου πει κάτι. Και εγώ θα εμπνευστώ. Θα πω Αχ, πόνεσαι η ζωή, θα κάνω κάτι. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει έναν καλό χορογράφο, Η δημιουργικότητά του. Δηλαδή να βλέπεις πράγματα που είναι διαφορετικά, out of the box και πλέον ξεχωρίζει το virality, δηλαδή αν ένας χορογράφος μπορεί να κάνει κάτι που γίνεται viral, είναι καλός χορογράφος. Okay. Δεν είναι, η χορογραφία δεν είναι μόνο οι κινήσεις, είναι να στήσεις τη σκηνή, να σκεφτείς έξυπνα σχήματα, να πεις ένα story πάνω στη σκηνή. Το τι σε ξεχωρίζει, να σε κάνει καλό χορογράφο, είναι να μπορεί να πει καθαρά αυτό το story. Mm. Δηλαδή να βλέπει ένα άσχετο κάτω, που δεν ασχολείται με τον χώρο και να πει: αυτό είπε αυτό. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Έχει mm -hmm. δίκιο σε αυτό. Mm -hmm. Δεν χορεύουμε για, για... για του χορευμένου. Το χορό σου με έχει αγγίξει πάντω. Mm, δηλαδή με έκανε να δω λίγο το χορό με άλλα μάτια. Αυτό είναι ο στόχο μου γενικά στον χορό. Και με το YouTube ήθελα να δείξω στον κόσμο. Τι γίνεται πραγματικά με το χορό, δηλαδή πώ είναι οι πρόπε, πώ είναι η ζωή ενό χορευτή. Γενικά, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο πλευρέ πώ βλέπουν του χορευτέ. Ή του βλέπουν, α, είναι ένα χορευτή τελειωμένο, ή μα βλέπουν πάρα πολλοί ντίβε, επειδή είσαι με το. μερικέ τη σόμπη, έτσι. Α, είναι με τον τραγουδιστή, ο Άγγελο είναι ψωνάρα Δεν ισχύει, κανένα από τα δύο. Θέλω να δείξω. Πώ είναι πραγματικά ο χορό και πόση προσωπική προσπάθεια χρειάζεται. Παιδιά, τα, παιδιά είναι προσπάθου... mm, τα παιδιά που προσπαθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά που προσπαθούν να γίνουν χορευτέ. Στο λέω συνέχεια. Αν δεν πονάει η καρδιά σου για το χορό, <laughs> δεν θα γίνει χορευτή. Γενικά, το τελευταίο καιρό και με το TikTok πιστεύω ότι έχει αρχίσει περισσότερο κόσμο να ασχολείται με το χορό. Είτε ραστεχνικά, είτε. Mm -hmm. Ισχύει αυτό. Έχει δίκαιση αλλαγή. Βέβαια, έγινε αυτό που κάνω. Πάλι τη μόδα. Όπω είχα πει πιο πριν, ότι είχε σταματήσει η μόδα του χορού και εγώ απλά χόρευα. Ναι. Εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Και τώρα ο χορό ήρθε πάλι στη μόδα με το TikTok. Και βλέπω πάρα πολλά παιδιά να προσπαθούν να μάθουν χορό που μένουν στην επαρχία, που δεν έχουν τι ευκαιρίε που έχουν παιδιά π.χ. που μένουν στην Αθήνα ναι. και να μάθουν τι χορογραφίε μου ή να μάθουν χορογραφίε άλλων χορογράφων γενικά το TikTok έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες και σε μας σαν creators για να ανέληξει και στα παιδιά να μάθουν χορό και θεωρώ ότι έχει κτίσει το culture του χορού καλύτερα το TikTok που είναι... είμαστε ευνόμουν για το TikTok Εσύ έχεις πάρα πολλούς μαθητές Πώ, mm. πώς, πώς είναι η σχέση σου με τους μαθητές σου Τους αγαπώ είναι... Τους προσέχω του αγαπώ. Δηλαδή, τους... νιώθω σαν να είναι παιδιά μου. Με ακούγομαι λίγο μεγάλο. Είναι φίλοι μου. Δεν είναι... Ξέρουν ότι στο μάθημα είμαι ο δάσκαλο, ο Άγγελο. Αλλά ο χορό δεν σταματάει στην αίθουσα. Ο χορό είναι η ζωή σου. Δηλαδή, οι μαθητέ μου θα έρθουν να μου πούν τα προβλήματα του. Θα μου πούν για σπουδέ, θα μου πούν για γονεί, για σχέσει. Ο, δα... ο πραγματικό δάσκαλο χορού ασχολείται με τον άνθρωπο και όχι με τον χορευτή μόνο. Δηλαδή, του λέω πάντα, θα το πω στα αγγλικά. It's beyond dance moves. Δεν είναι μονόχωρο. Είναι πέρα από τι χορευτικέ κινήσει. Mm. Υπάρχει κάποιο είδο κάποιο χορού το οποίο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Ναι, όλα χτυπούν. Τι είναι, εις, Ρε, αφού χόρευε και. Ναι, α σου πω. Οι χορευτέ μπορούμε να μιμηθούμε ότι μπορούμε να χορέψουμε όλα. Αλλά. Δεν έχουμε την τεχνική. Μα είναι δύσκολα η τεχνική. χορέψει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει με το ίδιο αν... πάθο που κάνει το. Και το να χι... φαίνεται στο γυμνό μάτι, στο δικό σου φέτα, ο Άγγελο έκανε το τάδε, έκανε Λάτιν. Αλλά η πραγματικότητα ότι δεν. Αν ο χορό είναι εδώ. Αν δεν βγει έξω, δεν το έχει κάνει πραγματικά. Κατάλαβε. Αλλά, αλλά να το μιμηθούμε. Α, okay, όχι, γίνεται να μιμηθεί δηλαδή, ναι. και να μην το πάρει κανεί χαμπάρι. Mm -hmm. Πιστεύει ότι είναι ακόμη ταμπού για την κοινωνία ένα άντρα που χορεύει. Ναι. Ναι, ναι και έχω κουραστεί να είναι ταμπού και όπου πηγαίνω να συζητάω πως νιώθεις πίσω άντρας και χορεύεις Μαιδιά ε, είναι σαν όλες τις άλλες ζωέ, δεν καταλάβω γιατί έμεινε ο χορός στο ταμπού Δεν ξέρω, πολλοί νομίζουν ότι το να χορεύεις σημαίνει ότι μόνο χορεύεις έτσι σαν γυναίκα Μα και πάλι, δηλαδή και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί mm. να θεωρείται κάτι μη αντρικό δεν ξέρω, θεωρώ ότι γενικά όλα ανοίγουν στο θέμα boundaries και στο θέμα περιθωρίων Σε φύλλα, σε sexuality κτλ Αλλά ο χορός μένει έτσι Δεν ξέρω γιατί και εγώ δικά που είμαι από την Κύπρο το έχω βιώσει πάρα πολύ έντονα Δηλαδή φίλοι μου που πάω Κύπρο Εντάξει όχι, πλέον δεν τους παίρνει α, Όχι φίλοι μου, γνωστοί μου Ο περιγυρός Ναι θα μου πουνε Α χορεύεις ακόμα και καταλαβαίνω ότι είναι τύπου κρίμα. Κρίμα το αγόρι που χορεύει. Που το αγόρι που χορεύει το πιτέξι πες να βγάζει τα πενταπλάσια ε, λεπτά από Στάνταρτ. Αλλά έχω θυμό. Έχεις νιώσει ποτέ στο χώρο να σου βάζει κάποιος συνάδελφό σου εμπόδια ή να προσπαθεί να σε ρίξει για να ανέβει αυτός. Βέβαια, πάρα πολλέ φορέ. Είναι πολύ ανταγωνιστικό χώρο, αυτό θέλω να καταλάβω. Γιατί γενικά στο θέαμα. Υπάρχουν ήτρικε, υπάρχουν μπιφ, υπάρχουν διάφορα. Θεωρώ είναι ένα από του πιο ανταγωνιστικού χώρου. Χωρί να έχω υπάρξει στου άλλου, αλλά γιατί το λέω, να το βασίζω mm. κάπου. Τα παιδιά που χορεύουν έχουν κάνει χορό, έτσι. Ανταγωνίζονται για το ψωμί του με το σώμα του. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν θα χορέψει στα ματ, ίσω δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο το καλοκαίρι. Και μπαίνει σε διαδικασία να Μπει εμπόδιο σε κάποιον άλλο για να πάρει τη δουλειά του. Αυτό είναι το survivor. Είναι η, ε, η επι, το ένστικτο επιβίωση, ρε παιδί μου. Υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμό στον χώρο. Εμένα μου έχουν κομπεί πάρα πολλέ δουλειέ. Πάρα πολύ. Κλασικό παράδειγμα. Ε, Άγγελε, θε να. τώρα καλή ώρα. Άγγελε, θα χορογραφήσει στο Pride. Οκ. Okay. Μαθαίνετε. Πάει ένα άλλο χορογράφο. Α το κάνω τζάμπα. Παπ, μου το πήρε επειδή και οι άλλοι εταιρείε είναι. Δηλαδή, αυτό που θέλουν στην ουσία είναι να γίνει η δουλειά του όσο πιο φθηνά γίνεται. Ναι. Mm. Με Έχει είναι, ο ανταγωνισμό είναι cutthroat. Τραγικό. Είναι τραγικό. <laughs> Υπάρχει κάποιο τρίκ που μπορεί να δώσει έναν ε, μαθητή που δυσκολεύεται να απομνημονεύσει αυτό. Να απομνημονεύσει κινήσει αυτό γενικά μα το κάνει από το πρώτο μάθημα, mm. για κάποιο λόγο μας το περνάς όλα υποσυνείδητα. Yeah. Δεν μας έχεις πει ποτέ, πάμε θα κάνουμε αυτό. Μας έδειξες κάποιες κινήσεις στο πρώτο μάθημα, τις οποίες μας τις πέταγες μετά μέσα σε άλλα χορευτικά και τα θυμόμασταν χωρίς να χρειάζεται να έχουμε καλή ε, μνήμη. Λοιπόν... Για πες το λίγο αυτό. Το, το DNA μας έχει muscle memory, μνήμη του μη. Και τι γίνεται σε αυτή τη φάση, αυτό εκπαιδεύεται όπω όλα τα πράγματα, τρενάρεται, είναι skill. Σω εγώ όταν διδάσκω, παιδιά, είναι το πρόβλημα που ακούω συνέχεια. Αν και λέω δεν θυμάμαι τίποτα, γιατί. Εμεί είμαστε αυτό. Μα ναι, αλλά δεν θυμάστε στο τέλο. θυμόμαστε. Ξεκινά 4, μετά πα 8, μετά πα ένα οκτάρι και 4, μετά πα δύο οκτάρια. και αυτό εκπαιδεύεται. Η μνήμη εκπαιδεύεται. Πώ θυμάσαι εσύ το. Ρε παιδί μου, πώ σήμασε να κάνει μοντάζ. Είναι ναι. το skill σου. Το έχει εκπαιδεύσει. Το, το μυαλό το κάνει μόνο του. Το ίδιο είναι και το muscle memory για το χώρο. Ναι, αφού κάθε φορά που διδάσκω, συγκινούμε. Δηλαδή, του μιλάω, του λέω Ευχαριστώ που ήρθα στο μάθημά μου και αλήθεια ευχαριστώ. Αλλά ναι, συγκινούμε επειδή σε εμπιστεύεται τόσο κόσμο με το ταλέντο του. Επειδή το ταλέντο είναι, δεν έχει. Είναι precious. Δεν έχει. Η αξία που έχει το ταλέντο δεν μετριέται. Σε so, όταν να σε εμπιστευτούν με αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να συμβουλέψει κάτι του γονεί που θέλουν να γίνουν τα παιδιά του ε, χορευτέ. Ναι. Αυτό που θα σου συμβουλέψω είναι. Ε, ε, αφήστε τα παιδιά σα να κάνουν τον όνειρό του πραγματικότητα, αλλά να έχουν ένα plan B έτοιμο. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ του γονεί μου κάθε μέρα γι' αυτό. Οι γονεί μου δεν δέχονται σαν να σπουδάσω χώρο. Ω αποτέλεσμα. Ε, Κάνα τα οικονομικά. Του ευχαριστώ κάθε μέρα τη ζωή μου, γιατί δεν μπορώ να σκέφτομαι πώ θα ήταν να ήξερα να ότι. είχε Ήταν η πανδημία, τι θα έκανα. Βέβαια, να σου πω κάτι. Αυτό mm. ισχύει με όλε τι δουλειέ. Γιατί στην πανδημία, ακόμη και οι άνθρωποι που είχαν δικά του μαγαζιά, καθητέρε, μπλα μπλα, μέχρι και αυτοί. Mm -hmm. μείναν Μια... κλειστοί. Ο χώρο είναι ένα επαγγέλμα. Νομίζω επαγγ... ότι είναι απρόβλεπτα όλα. Ο χώρο είναι ένα επαγγέλμα όμω με ημερομηνία λήξη για το σώμα. Στο πράγμα ξέρει, ο γονιό αγχώνεται γιατί, για το μέλλον του παιδιού μετά που θα, αποβι... που θα πεθάνει ο. Που θα πεθάνει ο ίδιο. Αυτό σκέφτεται ο γονιός Γι' αυτό αγχώνεται και δεν δέχονται το χώρο. So, εγώ θα συμβουλεύα του γονεί να αφήσουν τα παιδιά να κάνουν τον όνειρό του πραγματικότητα, αλλά να έχουν έτοιμο ένα plan B και να ακολουθήσουν τα όνειρά του. Με το YouTube, πώ αποφάσει να ασχοληθεί. Ah. Λοιπόν, καταρχάς είμαι dance tuber Είσαι ο πρώτος um, dance tuber uh, στην Ελλάδα Yes um, Το YouTube το ξεκίνησε Καλά, βέβαια δεν ξεκίνησα σαν dance tuber Ξεκίνησες mm. να, να μα <laughs> λες τρίξ για το mm, yes. Για τα mm. Για, για το Instagram, για το social media Λοιπόν, ήμουνα στην καραντίνα Και ήρθε η φίλη μου η Μόνικα Και μου λέει, Άγγελε θα κάνει YouTube so, τι YouTube κόρη μου Εγώ που ξέρω Κάρη να, να μιλάω, ντρέπομαι Δεν ξέρω τι μου γίνεται ε, ήθελα μία διέξοδο είναι, νομίζω έχει έρθει από τη διδασκαλία που μοιράζεσαι, που κάνει. ήθελα μία διέξοδο να επικοινωνήσω με τα παιδιά που θέλουν να κάνουν χορό, με τα παιδιά που ακολουθούν στο χορό ε, και ήθελα ένα είναι αυτό, ήθελα να δείξω στον κόσμο τι είναι ο χορευτής, αυτό που έχω πει πριν να το κάνω λίγο normalize το χορό, ναι, okay. είναι το άπια στο όνειρο, είναι χορευτή, wow, ή είναι χορευτή. το κάν... Είναι πληγμένος στη νύχτα και σε ναι. βρώμικα πράγματα. Ναι. Story of my life. Τα ακούω συνέχεια αυτά. Ε, και έγινα, αφιέρωσα το κανάλι μου στο χορό. Και έψαχνα να βρω ένα χόμπι. Το πιστεύει. Είχε γίνει ο χορό που ήταν το χόμπι μου η δουλειά μου τελικά. Δουλειά. Δουλειά. Ναι, αλλά. Γιαγιά του ιού. Και έψαχνα μια διέξοδο να γίνω ρε, παιδί μου, να κάνω κάτι χόμπι, να το διασκεδάζω. Να μην σκέφτομαι για τα λεφτά, να μην σκέφτομαι τι θα πει ο κόσμο. Ωραία. Ωραία. <laughs> Όχι, ρε. Εμένα δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το content σου. Mm, ευχαριστώ. Και μου αρέσουν και τα live που κάνει στο TikTok και mm. τα βιντεάκια που κάνει στο TikTok. Ευχαριστώ. Για όσου δεν το ξέρετε, κάθε Σάββατο, βέβαια, τώρα ότι έχει σταματήσει, ναι. έκανε χορογραφή στο TikTok ο Άγγελο. Θα ξαναξεκινήσω, μου το ζητάνε. Να ξαναξεκινήσω. Έκανα μικρό μαθηματάκι χορού. Ναι, αυτό είναι τέλειο. Και είχε και μαθητέ που μπαίνανε. Ναι, ναι, ναι. Άγγελε, Πέτρου, mm -hmm. θα ήθελες να πάμε στι ερωτήσει που μα κάνανε στο Instagram. Αμέ, ανυπομονώ. Έχουν κάνει αρκετέ ερωτήσει. Όχι, oh, γεια yes, yes. Λοιπόν, τα έχει με τη Σόφη. <laughs> <laughs> ε, Μπορεί ο... κάποιο να τελειώνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή που <laughs> τα έχετε. Λοιπόν, Σοφία το κάνουμε official. Δεν τα έχω με τη Σόφη, παιδιά. Ωραία, επόμενη ερώτηση. Τα έχει με τη ζωή. <laughs> Πρέπει να το πούμε. Ναι. ναι. <Ρι> είναι ελεύθερο. Όχι, δεν είναι ελεύθερο. Είναι hot το παιδί μα και είσαι ανήγιο, μου γράφει κάποιο. <Ρι> Εγώ, παιδιά, γράφω κάτι κάψιμο και μου απαντάνε Υγιοβασίλεμα <Ρι> <Ρι> γιατί δεν φορά για γεια του ήλιου. Δεν <Ρι> είναι πολύ πλάκα. Έχει Πώ πήρε την απόφαση, πώς πήρες την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα και να μείνει μόνιμα στην Αθήνα. Ε, η Αθήνα έχει πάρα πολύ ωραίο vibe και γενικά είχε αυτό που ψάχνω σαν πλέον ενήλικας δηλαδή ε, καλό κόσμο, ευγενικό, έξω περ... καρδιά μένει. <laughs> 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 ναι. ε, είναι μια μεγαλούπολη, μεγαλούπολη κανονικά, έχει να κάνεις πράγματα για όλα τα γούστα έχει ευκαιρίες στο χωρο που ήταν η δουλειά μου και μ' αρέσει. Μ' αρέσει το vibe τη Αθήνα, μ' αρέσει ο κόσμο, μ' αρέσει. Απλά να πω ότι πάλι δεν είμαι σπίτι μου. Όλοι μου λένε γιατί έφυγε από το εξωτερικό. Πάλι εξωτερικό είμαι. Για Ό, μένα. Σιχύει, ναι, όλοι με ρωτάνε γιατί έφυγε από το εξωτερικό. <Κι> δεν έχω φύγει. Γιατί προσπαθεί <Κι> να καλαμαρίσει, ο κρίντζ. Λοιπόν, εν καλαμαρίζω. Καλαμαρίζω, μπορεί να μα εξηγήσει. τι σημαίνει καλαμαρίζω, λέτε, σ... mm. καλαμαρίζω σημαίνει να προσπαθήσω να μιλήσω Ελληνικά. Και να ήμουν κάπω έτσι. Τώρα, α πούμε, καλαμαρίζω. Αλλά απλά μιλάω ελληνικά ω σεβασμό, επειδή είμαι σε μια χώρα που δεν μιλάνε τη διάλεκτό μου. Και μιλάω ελληνικά χωρί να χρησιμοποιώ λέ... λέξει που δεν θα ξέρετε. Ναι. Και σέβομαι τη χώρα. Δε... Δεν έχω αλλάξει τον τρόπο ομιλία μου. Ναι, όντω ισχύει. Ναι. Δεν, ε... Αλλά... δεν δε... δε προσπαθεί δε... να αλλάξει την προφορά σου. Ναι, ναι. Καθόλου. <σχύ> Αυτό είμαι. Πότε είναι που την Κύπρο. Πότε είναι που την Κύπρο. Είμαι από τη Λευκοσία. Ε, την πρωτεύουσα. Είναι όσο είχε πει στην Αθήνα να κάνει καριέρα. Είπαμε το πιο πριν. Να το πανίσω κυπριακά. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, ήρθα, ήμουν Αμερική, και ήρθα να λίγο του γονεί μου και με το που ήρθα, εμφανιστώ τα τηλέφωνα, πιάγαμε από τσιμποδά καμιά δουλειά, να άρεσε μου πάρα πολλά. Έτσι έμεινα. Δεν Δεν ε, 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 το είχα μέσα στα πλάντ μου. Έχει <laughs> σελεπritικρά. <laughs> <laughs> Όχι. Όχι. Α, έχω. έχω. Τη Ριάννα. Αλήθεια. Τη βλέπω και Ριάννα θέλω. Ριάννα ή τη Γιόνσε. Ριάννα. Αλήθεια. Η Ριάννα αληθεια παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Είναι καλτ Επαγγελματία χορευτή με απολαυέ στην Ελλάδα. Γίνεται. Ναι, γίνεται. Ε, πρέπει να είσαι έτοιμο ότι θα έχει δύσκολη ζωή. Δεν είναι όλοι καιροί ίδιοι. Θα χρειαστεί να κάνεις κι άλλη δουλειά για να τα βγάλεις πέρα αν διαπορίζεσαι μόνο από το χορό ε, αλλά γίνεται με πείσμα και θέληση. Αν δεν ήσουν χορευτής τι θα ήθελες να ήσουν? Αρχιτέκτονας και digital marketer που είμαι ήδη, αλλά να το βγάλω και αυτό επειδή είμαι. Αρχιτέχτονα θα ήθελα να είμαι. μου αρέσει πάρα πολύ η αρχιτεκτονική. Ε, είμαι πάρα πολύ τυχερό που μετά από πάρα πολύ καιρό στέκομαι στα πόδια μου με το χώρο, ξέρω ακριβώ τι κάνω και θέλω να πάρω μια, ένα μεγάλο βήμα στη ζωή μου. Θα ξεκινήσω Σεπτέμβρη και θέλω να ξεκινήσω ένα δικό μου χώρο τον οποίο και θα διδάσκω χώρο και θα κάνω και το marketing μου και θα κάνω και το YouTube μου και επιτέλους όλο αυτό που κάνω να μπει κάτω από μια στέγη. Και ανυπομονώ πάρα πολύ. Οπότε μας λες έμεσα ότι θα ανοίξει σχολή χορού. Πάρτε το πως θέλετε. Οκ, okay, λοιπόν. Αν ανοίξει σχολή χορού το ξέρω ότι θα εκεί. Και θα μπαίνω μέσα με γυαλιά με γυαλιά του ήλιου <σ> um> και θα λέω το λοιπόν, ήρθα να σα διδάξω χορό. Καθίστε για με και έρχομαι με τι βλαούνε μου και τι τασινόπιτε. Θα σου πει, να σου φέρω τα θα στεναχωρηθώ. Αν ξεχάσει να φέρει τα εγώ θα στεναχωρηθώ. Θα σου φέρω. Πρώτα το λε τα σι, επειδή με mm. ακούγεται περίεργο. Τα σινόπιτα. αυτό ήταν το κρυμάκι, Εύχομαι να, mm. να πέρασε καλά. Πέρασα τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε μαζί μα όλε αυτέ τι ιστορίε. Να πάτε να ακολουθήσετε τον Άγγελο σε όλα τα social media και στο TikTok, γιατί έχει κάνει διάφορε χορογραφίε. Και χορεύει και είναι παιδί του Θεού. Mm. Ναι. Το μονογενέ. <laughs> <laughs> ε, αυτά να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο, ένα χορευτικό emoji. Την κοπέλα αυτή με το κοκκίνο το φορέμα. Αυτή, όσοι έχετε φτάσει μέχρι εδώ, αυτά. Πρέπει να πει κάτι έκυρο για να κλείσουμε. Ε, πάρα πολύ θολά δόκολα.